για τα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης και θα πρότεινα την δημοτική υπάλληλο κυρία Πελαγία Δημητρίου να τηρήσει τα πρακτικά της εργασίας. Νομίζω συμφωνείτε. Προτού περάσω στη διαδικασία για την ειδική συνεδρίαση, θα ήθελα να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι συνδημότες, σας καλωσορίζω στη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από την οποία θα προκύψουν το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και οι επιτροπές οι οποίες προβλέπονται από τη σημερινή συνεδρίαση. Οφείλω να ομολογήσω ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να προεδρεύω στη σημερινή ειδική συνεδρίαση και βεβαίως από αυτή τη θέση για ακόμη μια φορά οφείλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους τους δημότες οι οποίοι με τίμησαν με την επιλογή τους στις εκλογές του 2014 για να είμαι σήμερα σε αυτή τη θέση. Με ό,τι βέβαια συνυπάγεται αυτό σε επίπεδο ευθύνης. Υπόσχομαι και δηλώνω ότι παραμένω παθός της προσφοράς. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δίνω την ηγμάδα των δυνατοτήτων μου εποφελίας του Δήμου και των Δημοτών μας και βεβαίως για την έρευνη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη θέση πλέον του Δημοτικού Συμβούλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευκρινίσω ότι η αποστολή ενός έγκαστου Δημοτικού Συμβούλου είναι ιερή και ο ρόλος του είναι να υπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών μας είτε λαμβάνουν θεσμική θέση είτε όχι. Η αποστολή μας ήταν και παραμένει το συμφέρον του λαού της Αλεξάνδρειας. Με αυτά τα δεδομένα και αυτούς τους στόχους, θα πρέπει όλες μας οι ενέργειες να έχουν ως αφετηρία τα καλύτερα για το Δήμο μας και για τους δημότες μας. Σε ό,τι με αφορά, δηλώνω περίφραστα ότι θα συνεχίσω ως δημοτικός σύμβουλος να υπηρετώ τον όρκο που έδωσα στον Θεό και στους δημότες. Θα προχωρήσουμε στην πρώτη φάση της σημερινής ειδικής συνεδρίασης, που είναι ο τόπος ανάκτησης του Προεδρείου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να ρωτήσω τις παρατάξεις, εάν συμφωνούν και σε ποια διαδικασία να γίνει μυστική ή φανερή διαδικασία της ανάκτησης. Μυστική, θα μυστική. Μυστική. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι επιτρέπεται. Νομίζω ότι επιτρέπεται στην πρώτη φάση, αλλά είναι θέμα να συμφωνήσουν παρατάξει μόνο. Αλλά νομίζω ότι δεν προκύπτει κανένα ζήτημα από τη στιγμή που συμφωνούν στη μυστική. Ωραία. Από την πλευρά τη παράταξη πλειοψηφία για την ανάδειξη, όχι την εκλογή, την ανάδειξη από τη φάση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ποιο κύριο. Κύριος Αυτοκροτάς και Τεροκροτάς, ο κύριος Ράπης Δημήτριος. Θα σας παρακαλούσα σε αυτή τη φάση τους δύο νεότερους δημοτικούς συμβούλους όπως ήθιστε να μας βοηθήσουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάπτυξη. Τον κύριο Σταυρή και την κυρία Κασταράπου, τους ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.